Στο νησί Ουτόγια της Νορβηγίας επιστρέφουν οι φοιτητές. Έχουν περάσει 4 χρόνια από το μακελιό που προκάλεσε ο Άντερς Μπρέιβικ. Περίπου 1000 μέλη της νεολαίας του Εργατικού Κόμματος συμμετέχουν σε τριήμερο σεμινάριο πολιτικής. Πολλοί από αυτούς επέζησαν της δολοφονικής επίθεσης του Μπρέιβικ, οπότε έχουν να παλέψουν και με τα φαντάσματα του παρελθόντος. Είμαι ενθουσιασμένος γιατί στην κατασκήνωση θα γνωρίσω νέους ανθρώπους, ενώ θα δω και κάποιους παλιούς φίλους. Όμως την ίδια ώρα όλο αυτό είναι πολύ παράξενο. Είμαι πολύ στεναχωρημένος αφού επιστρέφω στο νησί μετά από 4 χρόνια. Πρέπει όμως να αποκτήσουμε νέες αναμνήσεις. Μόνο έτσι θα μεγαλώσουμε και θα προχωρήσουμε. Σε μια ειδική τελετή, οι νέοι που επιστρέφουν στο νησί θα τιμήσουν τη μνήμη των 77 ανθρώπων που δολοφονήθηκαν από τον Μπρέιβικ. Στην Ουτόγια μετέβηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και πρώην Πρωθυπουργός της χώρας Γιενς Στόλτενμπεργκ. Θα ζήσουμε μια φανταστική εμπειρία, όμως την ίδια στιγμή, ό,τι συνέβη το 2011 θα είναι πάντα κομμάτι της ιστορίας της Ουτόγια. Όμως είναι ωραίο να βλέπεις πως έρχονται νέες γενιές που αγαπούν το νησί. Ο Γιενς Στόλτενμπεργκ ήταν πρωθυπουργός της χώρας τον Ιούλιο του 2011 και σε πολιτικό επίπεδο χειρίστηκε μια υπόθεση που προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη και βύθισε στο πένθος στη Νορβηγία.